Σημαντική δυναμική σε κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου διαπιστώνει το πόρισμα των Νορβηγών ερευνητών της PGS, οι οποίοι και ολοκλήρωσαν τις σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο Πέλαγος αλλά και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τα δεδομένα που συνέλεξε το ερευνητικό σκάφος Nordic Explorer αναμένεται να ερμηνευθούν και να πωληθούν σε ενδιαφερόμενες εταιρείες τους επόμενους μήνες, ούτως ώστε εντός του 2014 να ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμαστικές εξορίξεις και να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος των κοιτασμάτων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση των ερευνών που πραγματοποίησε η νορβηγική εταιρεία PGS για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε 4 περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η πρώτη περιοχή ξεκινά βορειοδυτικά της Κέρκυρας και εκτείνεται έως και τη θαλάσσια περιοχή απέναντι από τον Αμβρακικό κόλπο, η δεύτερη εντοπίζεται δυτικά της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την τρίτη θαλάσσια περιοχή, ανοιχτά του κατακόλου στον ομό Ηλίας. Η τέταρτη εντοπίζεται νότια της Κρήτης και θεωρείται πολλά υποσχόμενη. Δεδομένων των πολλά υποσχόμενων περιοχών της Μεσογείου και του ενθουσιασμού που επικρατεί, οι θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου και νότια της Κρήτης που θα παραχωρηθούν για έρευνες υδρογονανθράκων δείχνουν να έχουν μεγάλες δυνατότητες. Το ερευνητικό σκάφος Nordic Explorer της PGS πραγματοποίησε έρευνες σε συνολικό μήκος 12.500 χιλιόμετρων, αξιοποιώντας και παλαιότερα δεδομένα από έρευνες του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταρτήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αυτό το μήνα αναμένεται να διατεθούν προς πώληση σε ενδιαφερόμενες εταιρείες τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, ενώ έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η ερμηνεία του σε 3D και θα είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2014. Ο στόχος είναι να ξεκινήσει ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων έως τα μέσα του 2014, προκειμένου να ξεκινήσουν δοκιμαστικές εξορίξεις και να προσδιοριστεί το μέγεθος των κοιτασμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα που συνέλεξε το Nordic Explorer πρόκειται να πωληθούν προς $500 ανά χιλιόμετρο για το σύνολο των 12.500 χιλιόμετρων, γεγονός που αναμένεται να αποφέρει και έσοδα δεκάδων εκατομμυρίων για το δημόσιο. Οι εκτιμήσεις των αξιωματούχων του ΙΠΚ κάνουν λόγο ότι το δημόσιο μπορεί να εισπράξει από τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 30 ετών. Την ίδια ώρα, θέμα λίγων ημερών, είναι η ανάδειξη των εταιρειών που θα αναλάβουν τις έρευνες σε 3 οικόπεδα που είχε δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε διαγωνισμό ανοιχτής πρόσκλησης. Πρόκειται για τον Πατραϊκό κόλπο, το Κατάκολο και τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων. Σύμφωνα με δεδομένα που έχουν προκύψει από παλαιότερες έρευνες του δημοσίου για τις περιοχές αυτές, οι εκτιμήσεις σε απολύψιμα από θέματα πετρελαίου και στα 3 οικόπεδα είναι της τάξης των 250 εκατομμυρίων βαρελιών, δηλαδή 3 φορές περισσότερο από το συνολικό απόθεμα πετρελαίου στην περιοχή του Πρίνου. Και πάμε τώρα στην κατέναξη του Φιλίδου, γιατί πριν από λίγο προτάθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης 2 ανάδοχοι για τις περιοχές των Ιωαννίνων και του Πατραϊκού, Κατερίνα. Ακριβώς. Τελικά δεν ήταν θέμα ημερών. Φαίνεται ότι ήταν θέμα ωρών για να κλείσει και αυτό το θέμα. Η κοινοπραξία λοιπόν Energian Oil and Gas Petra προτάθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως ανάδοχος για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων. Ενώ επίσης ομόφωνα προτάθηκε ως ανάδοχος για τη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού η κοινοπραξία LP Edison Petro Celtic. Στο πλαίσιο λοιπόν του γύρου παραχωρήσεων με τη διαδικασία Open Door που βασίστηκε σε παλιότερα δεδομένα που υπήρχαν και είχε προκηρύξει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 2 Ιανουαρίου. Του 12. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Επιτροπής, επιλέχθηκαν οι πλέον ευνοϊκές προσφορές για κάθε περιοχή, οικονομικές προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τεχνικές ερευνητικές δυνατότητες, όσο και τα αναμενόμενα για το δημόσιο οικονομικά αποτελέσματα. Τα οποία για τις δύο περιοχές θα είναι σε βάθος 25 ετίας περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ υπολογίζεται εσύ ότι άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι το ποσό που θα κατευθυνθεί σε περιφερειακό επίπεδο για έργα προστασίας περιβάλλοντος, αλλά και ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Τώρα, έχουμε αφήσει απ' έξω το οικόπεδο του Κατακόλου, γι' αυτό δεν υπήρξε σήμερα ανάδοχος, καθώς οι δύο προσφορές που είχαν κατατεθεί από την Oil and Gas και από την Greek Oil Energy ήταν πολύ ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να γνωμοδοτήσει σε επόμενη συνεδρία εντός δεκαημέρου. Μάλιστα. Οι συμβάσεις, όπως τουλάχιστον διαμηνύει το Υπουργείο, ακολουθούν όλα τα διεθνή πρότυπα καλής πρακτικής στην έρευνα και οι ανάδοχοι από την πλευρά τους δεσμεύτηκαν ότι θα τηρήσουν όλους τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, Κατερίνα, θα τα πούμε αμέσως μετά στο ΕΚΟ News, που μεταξύ άλλων θα δούμε και τις προτάσεις για ξεπάγωμα της αγοράς των φωτοβολταϊκών και τα ωφέλη για τους καταναλωτές.